Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όλοι μαζί. Ευλογητός η Χριστέ. Αδιάκριτος και ανυπόκριτος.
ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση, πίστη, πιμιδιό, το πνεύμα Τίσου. Το καιρό εκείνο επορεύονται οι γονείς του Ιησού κατέτος εις Ιερουσαλήμ και εορτή του Πάσχα και ότε έγινε το ετών 12 αναβάνταν αυτόν εις Ιεροσόλυμα κατά το έθος της εορτής και τελειωσάντων τας ημέρας. Εν το υποστρέφειν αυτούς υπέμειναν Ιησούς ο Πες εν Ιερουσαλήμ και ουκέβουν ο Ιωσήφ και η μήτρα αυτού νομίσανται δε αυτόν εν τη συνοδεία είναι ήρθον ημέρα σοδόν και ανεζήτουν αυτόν εν τη συγγενέση και εν τη γνωστής και μη ευρώντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν και έγινε το μεθημέρας της εύρων αυτόν εν το ιερό καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων και ακούοντα αυτόν και επερωτώντα αυτούς εξίσταν το δε πάντες οι ακούοντες αυτού επί τη συνέση και τες αποκρίσες είναι αυτού και οι δόντες αυτών εξεπλάγησαν και προς αυτόν η μήτηρα αυτού είπε τέκνον τι επίσας ημινούτος ιδού ο πατήρ σου καγώ οδυνόμενοι εζητούμεν σε και είπε προς αυτούς τι ό,τι εζητείτε με ούτ είδητε ό,τι εν της του πατρός μου διείνε με και αυτοί που συνήκαν το ρήμα ο ελάβησεν αυτής και κατέβη με ταυτόν και ήρθε εις Ναζαρέ και ειν υποτασσόμενος αυτής η δε μήτυρ αυτού διέτει πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάρη την παραθεώ και ανθρώπι. Εν ειρήν του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρία λαΐσον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρία λαΐσον. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρία λαΐσον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Γρηγορίου και τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρία λαΐσον. Υπέρ του Αγιαστήνε του Ιδωροτούτου τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρία λαΐσον. Υπέρ των ειδησχολητά αυτή διδασκόντων και διδασκομένων, των γονέων και κηδεμόνων αυτών, των ευεργετών και δωρητών, των εφόρων και πάντων των συντελούντων στην κατά Θεόν επίτης της σχολής του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρία λαΐσον. Οι λαβούς όσων ελέησουν και διαφυλέξουν ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κυρία λαΐσον. Της Παναγίας Ακράνη προλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κυρία. Το μη πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το Πτήρα Υιό δεηθώμεν. Κυρία λαΐσον. Ο Θεός ημών, ο το πικρόν είδωρ, επί Μωσέως το λαό της γλυκή μεταπίσας και τα λαβερά ύδατα επί Ελισσαίου άλλα τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα Αγιά σας και Αθάνος και Επιφανία αυτός και νυν Δέσποτα Αγίασον και δοκτούτο την ενεργία και επιφυτής του Αγίου Πνεύματος και επίσης αυτό γενέστε πάση της αριωμένης και την μεταλαμβάνωσιν εξ αυτού ευλογίας πηγήν γιατρίαν παθών αγιασμών οίκων πάσης επιβουλής ορατήστε και αοράτου αλεξιτήριου.
ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση της ποιου ιδιώτου του Πνεύματισσου. Τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομεν. Συν Κύριε. Κλείνον Κύριε το ούσου και πάγουσον ημών, τον Ιωβάνου απτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσας τα είδωτα και ευλόγησον πάντας ημάς του διαισκλήσεως των αυχαίνων σημαίνοντας το διδουλίας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου δια της του είδετος μεταλήψεως του κεραντισμού και γενέστο ημίν Κύριε εις υγείαν ψυχής της και σώματος σίγαρι ο αγιασμός των ψυχών και των σώματων ημών και συνδιδόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όλοι μαζί. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων μπορούμενος και τόσων φυλάγων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων μπορούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σον τον αιώνα αξίους ημάς πίσον Θεωτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα γιάματα της εν πίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άκραντε. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ο Θεός ημών, ο φως εικόνα πρόσιτον, η πηγή της σοφίας και της γνώσεως, όταν Σολομών τα σοφία διδάσκας και δια της επιφυτίσεως του Παναγίου Πνεύματος, τους αλλής κήρυκας του Ευαγγελίου, διδασκάλους και αποστόλους αναδείξας, σύ Κύριε, ο υπόν, εξ κότους κότου λάμψε, λάμψον εις καρδίες των εντάφτα διδασκόντων και διασπωμένων, την επίγνωση της εις αληθείας και το φως σου το αίδιο, τόσα αυτής, πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, φώτιστον τους οφθαλμούς των ψυχών αυτών εις το ιδένε αυτούς και πίν το θέλημά σου. Υιούς φωτός ανάδειξον αυτούς, εν παντιέργο αγαθό καρποφορούντας και αυξανωμένους, δια της άνωθεν σοφίας, πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εντόξων και Πενακήμων Αποστόλων, των Αγίων Εντόξων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χριστόμου και πάντων των Αγίων. Ο Δεσπότην και Αρχιεραϊνών, Κύριε Φιλάτε, εις Μωράτη Δεσπότα, εις Μωράτη Δεσπότα, άκουσα από το Ευαγγέλιο σήμερα και επειδή οι εφημερίδες αυτές τις μέρες, δεν θα πω την ιστορία, ασχολούνται με τα παιδιά και με τους δασκάλους.
λέγει το Ευαγγέλιο που διαβάσαμε, το οποίο μόνον ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει, κανένας άλλος. Γι' αυτό και λένε, αυτά τα έμαθεν αυτοπροσώπως από την Παναγία. Εσυνάντησε την Παναγία ο Λουκάς, παρόλο που δεν ήταν από τους 12, και έμαθεν αυτά που δεν λέει κανένας. Όπως είναι η ιστορία αυτή της που χάθηκε ο Χριστός και δεν τον βρήκαν σαν παιδί, γι' αυτό λέγει το Ευαγγέλιο η μάνα του, η Παναγία, και ο Ιωσήφ επαραπονηθήκαν, εστενοχωρηθήκαν. Γι' αυτό στενοχωριέται κάθε γονιός όταν δεν ξέρει που είναι το παιδί του. Γι' αυτό να προσέχετε. Όπου και να είσαστε, προπάνων τώρα υπάρχουν τα τηλέφωνα και έτσι ήταν μπορείτε να πληροφορείτε τόσο εύκολα και γρήγορα τους γονιούς σας. Και το δεύτερο που λέγει, ο Ευαγγελιστής τελειώνοντας, λέγει και είναι υποτασσόμενος αυτής. Από τότε δεν το ξανακάνω. Δηλαδή να μάθετε να ακούτε τους γονιούς σας. Να μιλάτε τη γνώμη σας, να κάνετε με τους γονιούς σας διάλογο. Τα λέω για τους γονιούς, για τα παιδιά, όχι για εσάς. Εσείς ξέρετε κάτι. Να μιλάτε με τους γονιούς σας, να συζητάτε με τους γονιούς σας, αλλά συγχρόνως να μάθετε να ακούετε. Και τα αυτιά σας και ψυχή σας. Όχι να ακούτε τα αυτιά το ένα και να βγάλει το άλλο. Αλλά να υπακούετε, λέει. Στα ελληνικά λέει, δεν ακούει, υπακούει. Δηλαδή, βάλω το κεφάλι μου κάτω. Και λέω, καλά μητέρα, καλά πατέρα. Και όπως λέει το στην εκκλησιατική, γεννηθεί το θέλημά σου. Όπως λέμε στο πατέρα μου, γεννηθεί το θέλημά σου. Πάντοτε να γίνεται το θέλημα των γονιών μας. Ακούμε, συζητάμε, πολύ ενδιαφέρομαι στη γνώμη, αλλά ακούω. Γι' αυτό λέει σήμερα, όλη μια εβδομάδα οι εφημερίδες, αν διαβάσετε εφημερίδες θα το δείτε, να μην σας το πω εγώ τώρα. Γι' αυτό, αυτό είναι και το έργο της παιδείας, του σχολείου. Και επειδή λέει η κοπέλα δεν ειδοποίησε τους γονιούς της, τα βάλουμε τη διευθύντρια, με το σχολείο, με τους ανθρώπους, διότι δεν κοιτάξαν τα παιδιά. Ή δεν. Κοίταξαν. Γι' αυτό οι δάσκαλοι έχουν 4 μάτια. Αν μπορούμε να βλέπουμε και εκείνα που δεν βλέπουν οι άλλοι. Αυτή είναι η αξία. Ο δάσκαλος είναι προφήτης, όπως ο παπάς. Βλέπει εκείνα που δεν βλέπουν οι άλλοι. Και βοηθά τα παιδιά τα οποία εμπιστεύεται η μάνα, ο πατέρας, η κοινωνία, σε εμάς και τους δασκάλους. Καλή επιτυχία. Σας καλωσορίζω όλοι σήμερα, ιδιαίτερα την καινούργια προϊσταμένη της Κυπριακής Αποστολής, την κυρία Ναντρούλα Όθωνος, την προϊσταμένη της Ελληνικής Αποστολής, κυρία Βαρβάρα Καμπουρίδη, που είναι παλιά τώρα, και όλους εσάς, ιδιαίτερα μπήκετε στο σχολείο εδώ της Παναγίας, έχετε δυο προστασίες. Ότι εδώ βρίσκεστε κάτω από την προστασία της Παναγίας, τούτη η χώρα της Παναγίας, ούτε του Αθανασίου είναι, ούτε δική μου, ούτε του Ιωσήφ, ούτε κανένα. Είναι της Παναγίας. Γι' αυτό τα προσέχουμε. Τα σεβόμαστε, τα αγαπούμε για να έχουμε καλή απολογία στον Θεό και στον εαυτό μας και στους ανθρώπους. Γιατί θα μεγαλώσετε αύριο και θα έχετε καλές εμπειρίες, διότι ήρθετε σε αυτόν τον χώρο. Τον οποίο έκαναν άνθρωποι, άλλοι χριστιανοί και αυτοί και μας τον έδωκαν και εμείς. Όχι μόνο τον φυλάγουμε, αλλά και τον περιποιούμαστε συνεχώς με την αγάπη μας και με την προσευχή μας. Να προσεύχεστε. Καλή χρονιά να έχετε. Ευχαριστώ. Μένη μας, προσταμένη της Ελλαδικής Εκπαιδευτικής Αποστολής, κυρία Τσιότζη, πρόεδρο του Συλλόγου Νέων και Κυβερνών του Σχολείου μας, του Ελληνικού Γυμνασίου Λυκείου, αγαπημένοι συνάδελφοι, αγαπημένοι γονείς και πολύ αγαπημένα μας παιδιά, σας καλωσορίζουμε όλους στον αγιασμό του σχολείου μας. Ευχόμαστε να έχουμε μια πολύ καλή, δημιουργική και ευχάριστη χρονιά, όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος. Ξεκινάει η χρονιά, θα έλεγα, με καλούς ιονούς, βέβαια και με κάποια προβλήματα που πρέπει να λυθούν άμεσα. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω
τους ιερείς και τον Σεβασμιό του Αρχιεπίσκοπο και τον Θεοφυλέστη του Τροπαίου για τους φιλόξενους χώρους της Παναγίας, τους οποίους έχουμε μεταστεγαστεί και αισθανόμαστε όλοι πολύ ωραία και πολύ άνετα στον χώρο αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω σαν εκπρόσωπο της Πρεσβείας και το ελληνικό κράτος που παρότι ζούμε όλοι μια πολύ δυσχερή οικονομική περίσταση, τα οικονομικά του σχολείου είναι εξασφαλισμένα για όλη τη χρονιά που θα διανύσουμε. Και την πρόεδρο του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων, την κυρία Τσιότση, γιατί πάντοτε με μαχητικότητα και αποφασιστικότητα προσπαθούν να λύνουν όλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες που προκύπτουν στο σχολείο. Το μόνο πρόβλημα που όλοι γνωρίζετε και γνωρίζουμε, αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, είναι η έλλειψη κάποιων εκπαιδευτικών, το οποίο φυσικά είναι σοβαρό και κάνουμε όλοι τα μέγιστα για να λυθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Λοιπόν, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα την κυρία Οθονός, την προϊσταμένη, και να την καλωσορίσουμε γιατί είναι και η πρώτη φορά που έρχεται στο σχολείο μας. για να χαιρετήσουμε όλους. Θα είμαι πολύ σύντομη γιατί σας χωράσω. Σεβασμιότατε, θεοφιλέστατε, σεβαστό ιερατείο. Αξιότιμη κυρία της Πρεσβείας, συνάδελφοι της Ελλαδικής Αποστολής, κυρία Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων, εκλεκτή προσκεκλημένη, συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και μαθητές. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας σήμερα, σε αυτήν τη χαρά του σχολείου σας, για τη μεταστέγασή σας εδώ στα κτίρια του Αποστόλου Βαρνάβα. Ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχές, όπως και του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου, για μια καλή αρχή, να είναι ο Θεός μαζί σας, για να έχετε εξαιρετικές επιτυχίες στο δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει. Πραγματικά, κοινό στόχο όλων μας και στην Κύπρο και στην Ελλάδα για τη παρικιακή εκπαίδευση είναι η διατήρηση των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών, των παραδόσεων, ηθών και εθήμων, η στήριξη των παιδιών από όλους τους παράγοντες εδώ στην παροικία στο δύσκολο έργο τους, γιατί πραγματικά επιτελούν άθλο και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά για να μεταδώσουν αυτά τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη. Σίγουρα όταν έχουμε τον Θεό βοηθό θα πάμε όλοι μπροστά και θα στηριχτούμε στους δύσκολους αυτούς καιρούς που περνά και η Ελλάδα και η Κύπρος, αν έχετε δει από τις εφημερίδες, και θα προχωρήσουμε παραπέρα. Σας εύχομαι να έχετε μια επικοδομητική και παραγωγική σχολική χρονιά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Σεβασμιότατε, θεοφυλέστατε, σεβαστοί πατέρες της Εκκλησίας, αγαπητή διευθυντρία, κυρία Σουλτανοπούλου, εκ μέρους της Ελληνικής Πρεσβείας, αγαπητή συναδέλφισσα, κυρία Όθωνος, αγαπητή κυρία Αντιδάφνη, Πρόεδρε του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Συνάδελφοι, εδώ είμαστε. Αγαπητά μου παιδιά, είναι η δεύτερη χρονιά που είμαστε μαζί. Έχουμε και καινούριο αίμα στο σχολείο, καινούργια παιδιά, τα καλωσορίζω με πολύ αγάπη. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είστε σε καλά χέρια, από κάθε άποψη. Η διευθύντριά μας μίλησε για τις δυσκολίες. Έχουμε δυσκολίες όλοι. Ξεκινάμε με λιγότερο προσωπικό. Ξεκινάμε με κενά, δηλαδή, τα οποία είναι δύσκολα για μας. Ξεκινάμε χωρίς όλα τα βιβλία. Ξεκινάμε όμως. Και αυτό είναι βασικό. Είμαστε εδώ, είμαστε ζωντανοί, είμαστε για να πούμε σε όλους ότι η Ελλάδα δεν θα είναι αυτό που όλοι περιμένουν, αλλά θα κάνει, θα επαληθεύσει την ιστορία της. Θα επαληθεύσει την αγάπη της για το πνεύμα και θα το διαδώσει σε όλο τον κόσμο όπως έχει κάνει χρόνια τώρα μέσα στην ιστορία. Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι που μας στηρίζουν, ξεκινώντας από την Εκκλησία που είχε την καλοσύνη να μας παραχωρήσει αυτούς τους χώρους για να μπορούμε να λειτουργήσουμε ξανά σε ένα σχολείο σύγχρονο με τις προδιαγραφές τις οποίες βάζει το Υπουργείο μας,
Σας ευχαριστούμε θερμά για άλλη μια φορά γι' αυτό. Ξεκινώντας από τους γονείς, οι οποίοι πάντα είναι συμπαραστάτες από το σχολείο, τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και εσάς τα ίδια τα παιδιά μας. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα χωρίς όλους εμάς μαζί. Χωρίς την προσπάθεια όλων μας. Και βασικά κάτω από τη σκέπη της πρεσβείας μας, η οποία έχει τον πρώτο ρόλο για τη λειτουργία μας εδώ. Θέλω να μεταφέρω μια αισιοδοξία, παιδιά, σε εσάς. Δεν έχουμε δικαίωμα να σας στερήσουμε την αισιοδοξία. Γι' αυτό θα σας διαβάσω ένα ποίημα, που σε πολλούς ίσως να είναι γνωστό. Είναι ένα ποίημα του βραβευμένου μας ποιητή, του Οδυσσέα Ηλίτου, του νοβελίστα. Και δεν θα πω τον τίτλο, ίσως τον ανακαλύψετε. Θα σας το διαβάσω όμως. Βαπόρι στολισμένο βγαίνει στα βουνά και αρχίζει τις μανούβρες. Βύρα μάιμα. Την άγκυρα φουντάρει στις κουκουναριές, φορτώνει φρέσκο αέρα και από τις δυο μεριές. Είναι από μαύρη πέτρα και είναι από όνειρο. Και έχει λοστρόμο αθώο, ναύτη πονηρό. Από τα βάθη φτάνει τους παλιούς καιρούς, βάσανα ξεφορτώνει και αναστεναγμούς. Έλα, Χριστέ και Κύριε, λέω και απορώ, τέτοιο τρελό βαπόρι, τρελοβάπορο. Χρόνους μας ταξιδεύει. Δεν βουλιάξαμε. Χίλιους καπεταναίους τους αλλάξαμε. Κατακλυσμούς ποτέ δεν λογαριάσαμε. Μπήκαμε μέσα στ' όλα και περάσαμε. Και έχουμε στο κατάρτι μας βιγλάτορα παντοτινό τον ήλιο, τον ηλιάτορα. Σας το αφιερώνω για τη φετινή σχολική χρονιά. Με δύναμη και αισιοδοξία. Καλή χρονιά. Κυρία Καπουρίδου, κυρία Όφωνος, κυρία Τσιότσιου, κυρία Διευθύντρια, γονείς, καθηγητές, αγαπητά παιδιά, καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας μεταφέρω τις ευχές του επιτετραμένου της πρεσβείας του κυρίου Αργυρού. Περιμένουμε σε λίγες μέρες να φτάσει ο καινούριος πρέσβης. Οπότε και εμείς πλέον θα είμαστε σε κλίση. Ο κύριος Μπίκας. Πες το, λοιπόν. Κωνσταντίνος Μπίκας. Ο οποίος πρόκειται να φτάσει τις επόμενες μέρες, σε 10 περίπου μέρες. Θα έχει βεβαίως την ευκαιρία να σας γνωρίσει κάποια στιγμή αργότερα. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά, υγεία, ελπίδα και όπως είπε η κυρία Καμπουρίδου, θα πρέπει εσείς να είστε αισιόδοξοι, να βλέπετε μπροστά και βεβαίως αποτελείτε το φωτεινό παράδειγμα της Ελλάδας σε κάποιο σημείο του εξωτερικού. Καλή χρονιά και υγεία. Για να απευθύνει ένα χαιρετισμό και να απονείμει κάποιες αποδέσμες για τους καλημέρα, τους καλημέρα και καλή χρονιά, αγαπητοί πατέρες μας, επίτιμες καλεσμένες. Φέτος έχουμε την τιμή να είμαστε μόνο γυναίκες από ό,τι βλέπω στην πρώτη γραμμή. Για μία ακόμη φορά μαζευόμαστε όλοι εδώ για ένα καλό ξεκίνημα, σε ένα καινούριο σχολείο, με ωραιότερες αίθουσες, με προβληματάκια όπως είπανε όλοι, αλλά και ποιο σχολείο σήμερα που μιλάμε στην Ελλάδα δεν έχει προβλήματα. Εμείς έχουμε την τιμή να είμαστε μια μεγάλη μικρή ομάδα, να είμαστε ένα μεγάλο σχολείο με όχι τόσα πολλά παιδιά όπως έχουν τα αγγλικά σχολεία, αλλά ένα αρκετά δυνατό σχολείο, ένα και μοναδικό σε όλη την Αγγλία, για να δίνουμε το παρόν στα πανεπιστήμια. Σε αυτό το σημείο λοιπόν και αφού έχετε ακούσει όλα από τους καλεσμένους μας εδώ, θέλω να καλωσορίσω τους καινούργιους μαθητές αλλά και τους γονείς. Οι καινούργιοι γονείς δεν ξέρουν ότι αυτό το σχολείο είναι μια μεγάλη οικογένεια. Είναι πραγματικά οικογένεια. Είμαστε όλοι μας, μια μεγάλη ομάδα. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχάσουμε και τα παιδιά που τελειώσαν φέτος στο σχολείο αυτό. Με ένα πολύ μεγάλο νούμερο επιτυχιών, στα αγγλικά πανεπιστήμια και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των παιδιών μας στην Ελλάδα, γι' αυτό και δεν μπορούμε να δώσουμε ποσοστά. Εκείνο που σίγουρα μπορώ να πω είναι πάνω από 80% οι επιτυχίες των παιδιών που εισήχθησαν στα πανεπιστήμια φέτος. Εσείς λοιπόν ως παιδιά το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να φροντίζετε για τη γνώση. Τη γνώση και το χαρακτήρα. Αφήστε σε εμάς τους μεγαλύτερους, τους υπεύθυνους, τους δασκάλους, τους γονείς, να φροντίζουμε για όλα τα υπόλοιπα. Θέλουμε λοιπόν καλά παιδιά,
καλούς επιστήμονες, πολλές γνώσεις και πάνω απ' όλα υγεία. Εύχομαι στους δασκάλους καταρχήν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους δασκάλους που δουλεύαν από τέλη Αυγούστου μέχρι και σήμερα, ώρες ατελείωτες για να είναι το σχολείο έτοιμο για να σας υποδεχθεί. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Καμπουρίδη για την προσπάθεια που έκανε γρήγορα να μπούμε σωστά στην καινούργια σχολική χρονιά. Την Εκκλησία μας, που μας βοήθησε να πραγματοποιήσουμε αυτό το βήμα. Οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες από πέρσι. Δεν έχουμε οικονομικά προβλήματα για όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τα υπόλοιπα θα τα λύσουμε στην πορεία. Καλή χρονιά σε όλους. Χαμόγελα, αισιοδοξία. Και μόνο με τη γνώση και τον καλό χαρακτήρα θα βοηθήσουμε τους εαυτούς μας, αλλά και τη χώρα μας. Ευχαριστώ. Το όρισμα εδώ στο σχολείο θα απονείμουμε μία πλακέτα στον αρχιεπίσκοπό μας από το Σύλλογο, με πολύ πολύ αγάπη, και να τον ευχαριστήσουμε φυσικά. Έτσι ευθουσιώδη με τα δώρα, αλλά τα δέχομαι, διότι προέρχονται από τον κόσμο ο οποίος θέλει να εκφράσει εκείνο το οποίο θέλει να εκφράσει. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του δώρα. Άλλους πως δεν έχουν κανένα νόημα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές επιτυχίες. Όλα να πάνε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και πάνε αυτά που είπαν οι ομιλητές, οι ομιλήτριες, ομιλήτριες, όχι ομιλητές, είπε είναι όλο γυναίκες. Εδώ βλέπω είναι πολλοί άντρες. Να έχετε υπόψη ότι ό,τι χρειαστείτε στο σχολείο, η Αρχιεπισκοπή και προκειμένου ο Άγιος Τροπή, ο οποίος εκπροσωπεί την Αρχιεπισκοπή σε αυτήν την γωνιά με τον Τίνο, είμαστε στη διάθεσή σας. Να προσορίσουμε στην Αγγλία δεν είναι συμπληρωμένο, είναι στον δρόμο. Σήμερα έχει έρθει από τον αρχιτέκτο το γράμμα, σύμφωνα με τις οδηγίες που του δώσαμε, και ελπίζω το συντομότερο να ολοκληρωθούν. Τα άλλα είναι μικρά-μικρά, τα οποία θα τα κάνουμε με τον άνθρωπο που έχουμε εργοδοτήσει εδώ πέρα. Εύχομαι κάθε καλό, κάθε ευλογία, κάθε επιτυχία και αισιοδοξία. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Gracias.
παιδιά, παιδιά, αυτέ. Και μετά θα πούμε και στις τάξεις. Αγαπητοί φίλοι του Hellenic TV, σήμερα 5η, 27 του μηνός Σεπτεμβρίου, κάναμε τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά στο Ελληνικό Γυμνάσιο Λύκειο του Λονδίνου. Από φέτος το σχολείο βρίσκεται και πάλι, μετά από κάποια χρόνια απουσίας, στους γνωστούς και φιλόξενους χώρους της κοινότητας της Παναγίας στο Wood Green. Μαζί μας είναι ο Θεοφυλλέας Θεσπίος, τον οποίο αφενός με τον ευχαριστώ εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών, αλλά και σαν κληρικός εδώ που νοιαζόμαστε για την παιδεία της Εκκλησίας. Θα ήθελα, Θεοφυλλέας, να μας πείτε δύο λόγια για τη δική σας αγάπη και συνεισφορά στο σχολείο, που αν δεν ήσασταν εσείς αυτή τη στιγμή, πάλι το σχολείο θα ήταν στους δρόμους και θα ψαχνότανε. Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ξεχωριστή ευχαρίστηση που έχουμε δεχθεί εδώ στους χώρους της κοινότητας Αποστόλου Βαρνάβα και συγκεκριμένα στο χώρο της Παναγίας και τις αίθουσες βέβαια τις σχολικές. Τους στεγάσαμε και χαιρόμαστε για αυτή τη διάσταση που παίρνει η ζωή του σχολείου. Ευχόμεθα κάθε επιτυχία, κάθε ευλογία, κάθε χαρά. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να δουν πώς η Εκκλησία και σε αυτή την περίπτωση τα έχει αγκαλιάσει, τα έχει σκεπάσει και τους δίνει την ευκαιρία σε αυτή τη μεγαλούπολη του Λονδίνου να εκπαιδευτούν και να συνεχίσουν τη ζωή τους ετοιμαζόμενα για το μεγάλο μέλλον που τα περιμένει. Τους ευχόμεθα κάθε επιτυχία και δύναμη και φωτισμό, τόσο στους ιδίους όσο και στους καλούς εκπαιδευτικούς τους, και να έχουν πάντοτε μέσα στην καρδιά τους ευγνωμοσύνη προς το έθνος το ελληνικό που τους έχει αγκαλιάσει, τους σκέπασε και τους διδάσκει για να αναδειχθούν άνθρωποι σπουδαίοι μέσα στην κοινωνία αύριο. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε και να έχουμε και τις δικές μας ευχές μαζί με το Σεβασμιωτάτο που τέλει στον αγιασμό σήμερα, αλλά είμαστε πάντα υπόχρεοι σε αυτό το μεγάλο έργο και προς το σχολείο και αφορμής δοθήσεις, θέλω να πω και εγώ, και για τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής που μας φιλοξενείται όλα τα χρόνια από την αρχή της εδώ στην κοινότητά μας. Καλώς ορίσετε και ευχόμεθα να αποδοθούν πλουσιότεροι καρποί. Μέχρι τώρα απέδωσε πολλούς καρπούς η σχολή και νομίζω ότι σταδιακά όλοι όσοι έχουν πάρει τα πρώτα εφόδια θα τα επεκτείνουν και θα στελεχώσουν πολλά αναλόγια των εκκλησιών μας, ώστε οι πιστοί να μυσταγωγούνται μέσα στου ναούς κατά τη Θεία Λατρεία και να αναδειχθούν και άλλες καλές φωνές, ώστε να μην στερούνται οι πιστοί αυτή τη διάσταση της ζωής τους, την λατρεία του Τριαδικού Θεού. Ευχαριστούμε πολύ, Θεοφυλέστατε. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε με την κυρία Βαρβάρα Καμπουρίδη. Είναι συντονίστρια της εκπαιδευτικής αποστολής από την Ελλάδα, την οποία αφενός μεν ως συνάδελφος τώρα, αλλά και συνεργάτης του Hellenic TV, σας καλωσορίζω και στην εκπομπή του αγαπητού Γιώργου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να μας πείτε δύο λόγια. Σήμερα κάναμε τον αγιασμό για την καινούργια σχολική χρονιά. Όμως είχαμε και μία μετακίνηση του σχολείου από τους χώρους που ξέραμε απέναντι από την κοινότητα της Παναγίας στην ίδια την κοινότητα, που είναι πολύ σημαντικό για μας, για το σχολείο, για την εκπαίδευση, για τα παιδάκια, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η πατρίδα μας και με όλες αυτές τις περικοπές που έχουν γίνει, εμείς καταφέρνουμε να παραμένουμε ακόμα ζωντανοί χάρη στη δική σας πρωτίστως προσπάθεια, στη σχέση με το Υπουργείο, σε όλες αυτές τις διαβουλεύσεις και με την Εκκλησία και όλα. Θέλουμε και τις δικές σας ευχές για τη χρονιά, αλλά και για όλο αυτό το έργο που έγινε, ώστε το σχολείο να ξεκινήσει από την πρώτη μέρα, χωρίς δυσκολίες, σε έναν καινούριο αγώνα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το Hellenic TV, που είναι πάντα τόσο φιλόξενο και προς την ελληνική κοινότητα, αλλά κυρίως προς το σχολείο. Έχει στηρίξει το έργο του σχολείου, έχει αναδείξει το έργο του σχολείου και θα ήθελα να το ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Όπως και εσάς, Πάτερ Ιωσήφ, θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί είστε πάντα στο πλευρό μας, είστε μέλος του εκπαιδευτικού μας προσωπικού, είναι τιμή μας που είστε μέλος του Γραφείου Εκπαίδευσης Λονδίνου. Μέσα από τη δράση σας, την οποία δεν θα σταματήσω να τη λέω, και εσείς είστε κατά πρόσωπο, αν και το πρωτόκολλο δεν ξέρω αν αυτό το επιτρέπει, πραγματικά
είστε ένα στήριγμα για το σχολείο. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι, όλοι όσοι δηλαδή στηρίζουν την ελληνική κοινότητα και το ελληνικό σχολείο, συνετέλεσαν έτσι ώστε να βρισκόμαστε σε αυτά τα καλά αποτελέσματα σήμερα. Ποια είναι αυτά? Πρώτα απ' όλα είμαστε σε ένα χώρο ο οποίος είναι πολύ φιλόξενος, είναι ο χώρος της Εκκλησίας, είναι ο χώρος που από μόνος του, πέρα από όλα όσα τα οποία μας προσφέρει, τις αίθουσες και τα λοιπά, μας προσφέρει και ένα βασικό, το πνεύμα του Ελλήνου Ορθόδοξου, το οποίο κυριαρχεί εδώ μέσα και το οποίο το έχουμε μεγάλη ανάγκη και για να πατήσουμε καλά στα πόδια μας τους δύσκολους καιρούς που, όπως είπατε, περνάμε, αλλά και για να πάρουμε αισιοδοξία για το μέλλον που έρχεται. Ναι, και μιλάμε για σχολείο, για νέα παιδιά, για αγνές ψυχές που πρέπει να τις εφοδιάσουμε ακριβώς με ένα όραμα και με μια αισιοδοξία. Επομένως, λοιπόν, ο χώρος πιστεύω ότι είναι ο κατάλληλος. Κάναμε τα πάντα για να μπορέσουμε να είμαστε έγκαιρα εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη διευθύντριά μας που όλο το καλοκαίρι πήρε ελάχιστες μέρες άδεια, όπως και εγώ βέβαια, καθώς και το υπόλοιπο προσωπικό τώρα που γύρισε, βοήθησε στη μεταστέγαση, ουσιαστικά, πνευματικά και ηθικά, που νομίζω ότι ήταν τελείως απαραίτητο για να υλοποιηθεί αυτή η καινούργια μας στέγη. Είμαι αισιόδοξη για το μέλλον. Πραγματικά, από την οικονομική πλευρά, δεν θα έχουμε πρόβλημα για το σχολείο μας. Έχουμε κάποιες μικρές ελλείψεις προσωπικού, τις οποίες το Υπουργείο μας έχει υποσχεθεί ότι θα τις καλύψει. Εξάλλου, αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα. Αρκετά σχολεία έχουν έλλειψη προσωπικού. Επομένως, πιστεύω ότι ξεκινάμε με καλούς ιονούς, στεκόμαστε καλά στα πόδια μας και προχωράμε μπροστά. Γιατί αυτό το σχολείο, όπως το σχολείο, το δημοτικό στο Άκτον και το νηπιαγωγείο, είναι κοιτίδες, είναι εστίες, κρατούν μια φλόγα αναμένη. Έτσι πιστεύω λοιπόν ότι η φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων που άναψε το καλοκαίρι εδώ στο Λονδίνο θα την έχουμε πάρει και εμείς και τη συνεχίζουμε. Και πιστεύω ότι θα την κρατήσουμε ζεστή και άσβεστη σε όλη τη διάρκεια των επόμενων χρόνων. Εμείς την έχουμε πάντα στην καρδιά μας σαν Έλληνες, αλλά αναζωπήρωση και ο Λοσδόφ ήρθε και πραγματικά στο Λονδίνο. Και βλέποντας τις δυσκολίες, θα ήθελα να πω σε αγαπητούς φίλους ακροατές, όταν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν συρρυκνωθεί ή και κλείσανε κάποιες σχολείες με αυτές τις δυσκολίες, το να παραμένει αυτό το σχολείο, το να παραμένει η αποστολή εδώ ζωντανή είναι σημαντικό και αυτό πρωτίστως οφείλεται σας, αφού έχετε και την ευθύνη. Οφείλεται σε όλους μας, Πιστεύω ότι όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να κερδίσουμε πράγματα. Μακάρι να ήταν αυτό και το μήνυμα και για την Ελλάδα μας. Σίγουρα θα είμαστε εκεί, μέσα από τον ήλιο τον ηλιάτορα. Θέλω να πω, επειδή είπατε πάρα πολλά λόγια για μένα, είναι η δεύτερη φορά σήμερα που με συγκινείτε με τον Έλληνα ποιητή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά σε όλους μας. Ευχαριστούμε. Καλή χρονιά. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, σήμερα κάναμε τον αγιασμό για την καινούργια νέα σχολική χρονιά 2012-2013 για το Ελληνικό Γυμνάσιο Λύκειο του Λονδίνου. Μετά τον Θεοφιλέστατο και την κυρία Καμπουρίδη, σειρά έχει η Διευθύντρια του Ελληνικού Γυμνασίου Λυκείου του σχολείου μας, η κυρία Λαγκιουζίδου, η οποία είναι και η ψυχή του σχολείου. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα να δώσετε τις δικές σας ευχές για την καινούργια σχολική χρονιά, να μας πείτε τι έχετε ονειρευτεί για φέτος. Είχαμε αλλαγές, φύγαμε από ένα σχολείο, μεταστεγαστήκαμε, ώστε και παλιότερα βέβαια εδώ σε αυτούς τους χώρους, αλλά έχετε γενικά την ευθύνη όλων των πράξεων και των ενεργειών αφού διευθύνετε το σχολείο, το Γυμνάσιο Λύκειου του Λονδίνου. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Βέβαια η ψυχή του σχολείου είναι τα παιδιά κυρίως. Μετά είμαστε όλοι οι υπόλοιποι. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω και προσωπικά γιατί έχετε προσφέρει για πάρα πολλά χρόνια στο Ελληνικό Γυμνάσιο Λύκειο Λονδίνου και από πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Φέτος είναι μια χρονιά αλλαγών. Έχουμε έρθει εδώ στους φιλόξενους χώρους της Παναγίας. Τα παιδιά έχουν προσαρμοστεί, είναι ευχαριστημένα, το ίδιο και οι γονείς. Ο χώρος πληρεί όλες τις προϋποθέσεις έτσι ώστε το εκπαιδευτικό έργο να πραγματοποιείται κανονικά και απερίσπαστα. Ξεκινάμε με αισιοδοξία, ξεκινάμε με δύναμη. Έχουμε, όπως έχουν ήδη προαναφέρει, δυστυχώς κάποιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά ελπίζουμε ότι πολύ γρήγορα αυτές θα καλυφθούν.
Έχουμε φυσικά την υποστήριξη της προϊσταμένης μας, της κυρίας Καμπουρίδη, καλή συνεργασία με τους γονείς και τους υπόλοιπους φορείς, με την πρόεδρο του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων, την κυρία Τσιότση, την υποστήριξη της Αρχιεπισκοπής, και πιστεύουμε ότι θα είναι μια χρονιά η οποία θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για το σχολείο. Ελπίζουμε να έρθουν και άλλα ακόμα περισσότερα παιδιά. Έχουμε συνέχεια αιτήσεις μετεγραφών από την Ελλάδα, να αυξηθεί ο αριθμός. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 80 μαθητές και ευελπιστούμε ότι μέχρι το πέρας της χρονιάς μπορεί να φτάσουμε ακόμη και τους 100. Και εφόσον έρθουν και οι συνάδελφοι από κάποιες ειδικότητες που λείπουν, το σχολείο θα λειτουργεί ομαλότατα και θα προσφέρει εκπαίδευση, θέλω να πιστεύω, πολύ καλής ποιότητας στα παιδιά μας. Επίσης, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η πατρίδα και ο κόσμος δυστυχώς μεταναστεύει με την καλή, με την κακή έννοια, το σχολείο αυτό θα παραμένει ένας δυνατότερος και φωτεινότερος φάρος, γιατί θα δέχεται όλα αυτά τα παιδιά. Και ήδη από τις πρώτες μέρες έχουμε δεχθεί μια ομάδα παιδιών, και μιας και μετακομίσαμε και δεν μπορούμε να πάρουμε ακόμα περισσότερα παιδιά, θα είναι ένα στήριγμα και για αυτούς σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που πάνε σε μια χώρα που δεν ξέρουν κανέναν, που θέλουν να ψάξουν να βρουν δουλειά ή να κάνουν κάτι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι πάρα πολλές οι οικογένειες που θέλουν να μεταναστεύσουν λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, έρχονται εδώ, αναζητούν εσπευσμένα σχολείο για τα παιδιά τους, όπως επίσης και κάποιον πυρήνα κοινωνικό για να μπορέσουν να συνδεθούν, να βρουν μια εργασία, να κάνουν κάποιους φίλους. Και το σχολείο μας προσφέρει αυτές τις δυνατότητες, τόσο για την εκπαίδευση τη σωστή με βάση το ελληνικό ορολόγιο πρόγραμμα, όσο και μια αγκαλιά, θα λέγαμε, και για τα παιδιά και για τους γονείς που έρχονται. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας. Θα παρακαλέσω και την κυρία Καμπουρίδη να έρθει εκ δεξιών. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τις δύο, γιατί είμαι στη μέση αυτή τη στιγμή. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα το Hellenic TV για όλη αυτή την αγάπη του και τη συνεισφορά. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω το Hellenic TV, γιατί είναι πάντα δίπλα στο σχολείο μας, και προσωπικά και τον κύριο Γιώργο Λίγκο, που έρχεται και καλύπτει έτσι όλες τις εκδηλώσεις μας. Θα ήθελα, μέσω του Hellenic βέβαια, δεν πειράζει, είναι σταθμός της παροικίας, να ανακοινώσουμε και να καλέσουμε και τους φίλους ακροατές του Ελληνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού για την εκπομπή μας που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια παράθυρο στο Γαλάζιο, που θα ξεκινήσει σιγά σιγά. Όμως είχαμε πει και το είχε δεχθεί και ο κύριος Λίγκος, και τον δένουμε μέσα από αυτή μας τη συνέντευξη, ότι θα πραγματοποιήσουμε μια σειρά εκπομπών. Είμαι και ο νονός της εκπομπής Δράξαστε Παιδείας, το έχουμε πει από πέρυσι. Και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία και μέσω του τηλεοπτικού σταθμού να κάνουμε διάφορες παρουσιάσεις με διάφορα εκπαιδευτικά κυρίως θέματα. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Είμαστε μαζί σας, Πάτρες, στην υλοποίησή της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα συνδράμουμε όλοι, και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, για να ακουστεί και η φωνή των νέων παιδιών, έτσι που θέλουν και αυτά μια κοινωνική δικτύωση στον χώρο που βρίσκονται. Και πιστεύω ότι θα είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκπομπή. Αγαπητοί φίλοι, τις ευχές και την αγάπη μας από σήμερα τον αγιασμό στο Ελληνικό Γυμνάσιο Λύκειο του Λονδίνου, και σύντομα, όπως είπαμε, με την εκπομπή Δράξαστε Παιδείας, κοντά σας η ελλαδική εκπαιδευτική αποστολή.